Τι κάνεις, παιδιά, πώς είστε? Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σου, Πίτερ. Ελάτε, καθίστε. Αυτές οι δύο θέσεις είναι για σας. Ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Έφαγες, ε? Έφαγα. Ελπίζω. Ναι. Η ελπίδα μας έχει τα καλύτερα και θα πιείτε κιόλας. Καλησπέρα. Και αυτός ο τριχωτός εκεί που σας κάνει χαρές είναι ο Λάμπρος. Αν νόμιζα για μένα, λες. Λάμπρο. Ναι, εσύ κάνεις χαρές. Το σκέφτομαι. Για τον τριχωτό. Γιατί είπα και μου κάνει χαρές επίσης. Πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά. Με τον κύριο εδώ γνωριστήκατε λόγω της καινούργιας της τελευταίας δουλειάς ή από πριν? Εγώ τον Αντίνο τον ξέρω πριν από αυτή τη δουλειά. Να γνωρίζεις, όχι να τον έχεις δει σε κάποια... Να γνωριζόμαστε. Έχει φάει σπίτι, έχει μαγειρέψει. Με έχει διαλέξει μέχρι και σε παράσταση που θα σκηνοθετούσε, η οποία δεν έγινε. Αλήθεια. Λόγω COVID. Ναι. Και είναι αυτός που μας προσέχει και τον προσέχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τι σημαίνει μας προσέχει και τον προσέχουμε, για να καταλάβω? Αναφέρεται στην παράστασή μας. Ναι, είναι το λόγο της παράστασής μας. Το κάποιος να με προσέχει. Κάποιος να προσέχει, ναι. Του Μαγκίνες, σε σκηνοθεσία της Αθανασίας της Καριάδου. Μια παράσταση η οποία βγήκε πρώτα Θεσσαλονίκη και έσκησε, σωστά? Ναι. Διάβαζα ότι ήταν sold out συνεχώς και κάτσατε και πολύ. Πόσο είχατε καθίσει? Τρεις μήνες. Πολύ, okay. Εγώ με τον Αντίνο γνωριζόμαστε σχεδόν πάνω από 20 χρόνια ή κάπου 20 χρόνια. Πίτερ, όντως. Ναι, όντως. Ήμασταν στη σχολή. Είχαμε ένα ή δύο έτη διαφορά. Νομίζω δύο. Κάνατε και παρέα ή απλά ήσασταν στην σχολή? Κάνατε παρέα. Οκ. Νομίζω ότι ήσασταν φιλαράκια καλά. Από τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει όταν μπήκα στη σχολή. Θέλετε να μου πείτε κάτι για την παράσταση πριν σας ρωτήσω άλλα πράγματα? Είναι μια σπουδαία συγκυρία. Γιατί το λογοπαίχνιο που έκανα πριν, ότι μας προσέχει, και τον προσέχουμε, είναι η ουσία της παράστασής μας. Έχουμε να κάνουμε με τρεις άνδρες οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι. Ναι, είναι φυλακισμένοι, τους έχουν απαγάγει και είναι φυλακισμένοι σε ένα μικρό κελί. Βιώνουν τη στέρηση της ελευθερίας. Εμείς το θεωρούμε δεδομένη. Στο COVID αισθανθήκαμε τη στέρηση της ελευθερίας μας και αισθανθήκαμε τι σημαίνει να μην μπορείς να πας από εδώ εκεί. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι αυτοί οι τρεις άνδρες είναι κλεισμένοι και δεν τίθεται θέμα αν θα πάνε μια βόλτα. Τίθεται θέμα αν έχουν τη δυνατότητα να σηκωθούν, να περπατήσουν, να τραγουδήσουν, να μιλήσουν, να κάνουν οτιδήποτε που περνάει από το φίλτρο της οργάνωσης που τους έχει συλλάβει και τους έχει εκεί κλεισμένους για να διαπραγματεύεται, και εκεί χτίζεται στην ουσία η λογική του «σε προσέχω και με προσέχεις». Θέλω να μου πείτε κάτι το οποίο, για παράδειγμα, σας ενοχλεί στον Αντίνο, γιατί θετικά φαντάζομαι θα μου πείτε πολλά. Πιο πολλά τα αρνητικά. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν που το ρώτησα. Όχι, είναι πολύ απλό. Τον βλέπετε? Ναι. Είναι ένας έφηβος, με όλη τη σημασία της λέξης. Από αυτή, ναι. Το συναίσθημά του και η ιδιοσυγκρασία του είναι εφηβική. Έχει αντιδράσεις... Άρα σαν παιδάκι, σαν παιδί. Ναι. Έχει αντιδράσεις, μπορεί να στεναχωρεθεί με κάτι που άκουσε, με κάτι που του συνέβη στο δρόμο και το φέρνει ξαφνικά. Όταν σε συναντάει, δεν είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό που αισθάνομαι, να φρικάρει. Και είναι μια χαζομάρα. Ναι, και μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Ανάξιο λόγο, ας πούμε. Ναι, που τον κοιτάζεις και λες, τι έγινε τώρα. Αυτό. Ναι. Τι ζώδιος Αντίνο, Όχι, να. Τώρα γιατί θες να χαλάσουμε τις καρδιές μας? Δίδυμος είμαι. Και γιατί έκανες έτσι, δεν είσαι ευχαριστημένος που είσαι δίδυμος? Εγώ, οι άλλοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Εγώ μια χαρά είμαι. Αν και η παράσταση προφανώς δεν είναι κομική, αλλά έχει γίνει κανένα ευτράπελο. Να σου πω ότι δεν ισχύει αυτό που λες, δεν είναι κομική. Είναι μια παράσταση η οποία είναι μολ. Με ποια έννοια, τα έχει όλα. Ναι, ναι. Δεν έχω καταλάβει από τις περιγραφές και από αυτά που διάβασα για την παράσταση τόσους μήνες ότι είναι με κομικά στοιχεία. Θα σου πω, η παράσταση ακροβατεί από το ακραίο δράμα στην ακραία κωμωδία. Αλήθεια. Φυσικά, και αυτό γιατί οι άνθρωποι κάτω από ακραίες συνθήκες καταφεύγουν πάρα πολύ στο χιούμορ. Και μάλιστα στο μαύρο χιούμορ, στο σκληρό χιούμορ. Δες, πας σε μια κηδεία. Κάπως εκτονώνεται το δράμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πλάκα. Εσύ σε ένα νοσοκομείο, περιμένεις τον άλλον στην πτέρυγα και υπάρχει μια διάθεση να ξορκίσουν αυτό που συμβαίνει μέσα από το χιούμορ. Ναι. Και αυτοί οι τρεις ήρωες καταφεύγουν πάρα πολύ σε παιχνίδια φαντασίας, στο χιούμορ τους, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την πραγματικότητα των τέσσερων τείχων.
Και αυτό είναι το μαγικό αυτού του έργου, γιατί μέσα στην... Είναι πόσες σκηνές, 6, 8, 8, 8, 9. 8, 9. Καλά, 9 παίζω εγώ. Εσείς παίζετε... Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις σκηνές, μέσα στην ίδια σκηνή, μπορεί να δεις τους ήρωες να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και να γελάνε κακαριστά. Ακριβώς. Όπως είναι τόσο ζωή, μαγικό, γιατί προσομοιάζει πολύ τη ζωή. Mm. Η ζωή δεν είναι ποτέ δράμα, είναι ποτέ μόνο κωμόδια. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, πριν ήταν χαρούμενος. Τώρα ρώτησες μετά τι ζώδιο είναι, γαμπάω. Αυτό βγαίνει και στην παράσταση, καταλάβαμε όλοι, εντάξει. Βέβαια, με αυτά που προδώσατε κατά κάποιο τρόπο για την παράσταση, τώρα εγώ δεν θέλω να έρθω να το δω, γιατί ξέρω ότι θα ψυχοπλακωθώ. Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Εκεί που θα πηγαίνει να στάξει ένα δάκρυ από το μάτι σου, θα ξεσπάσει. Θα ξεσπάσει τρελά γέλια. Έβαλε πιο πολύ στον Πίτερ. Λογικό. Γιατί, είσαι πιο φαγανός εσύ. Νομίζω φαίνεται έτσι. Όχι, να πω εδώ ότι πραγματικά και ο Αντίνος τρώει και ο Δημήτρης. Δηλαδή, είμαστε μια παρέα η οποία. Φαγανή. Πάρα πολύ. Τη τρώτα τη μεριδούλα σα. Βεβαίως. Όχι, τρώμε. Του είπε, αν θα το πάρει, πιστεύει ότι άφησε τίποτα, αυτό δεν χρειάζεται καν πλήσιμο. Και έχουμε φάει υπέροχα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Θεσσαλονίκη, παιδιά, φημίζεται και για τη φιλοξενία τη, αλλά και για το φαγητό. Ναι, και του ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία και για την τρελή αγάπη ω κοινό. Δηλαδή. Αγάπησε την παράστασή μας και είναι δύσκολο. Στήριξε. Είναι δύσκολο κοινό το κοινό της Θεσσαλονίκης. Έχει τη φήμη ότι είναι πολύ. Ξέρεις, λένε όλοι ότι αν κάνεις επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, είναι δεδομένη η επιτυχία σου. Έχω την αίσθηση ότι. Δεν ξέρω, ας με διαψεύσουν συναδελφοί μου. Ότι κάποιες φορές ανεβαίνουν θίαση με την λογική του ότι. Έλα, μωρέ, τώρα τι ξέρουν στη Θεσσαλονίκη, πάμε να παίξουμε. Και... Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Ναι, δεν ισχύει. Πίτερ, εσύ κάνεις κάποια πράγματα και στο διαδίκτυο. Ναι. Για το TikTok. Ναι. Ναι. Ουσιαστικά ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε μέσα στην πανδημία. Ήθελα να κάνω κάτι, από καιρό δηλαδή και πριν σκάσει η πανδημία, ήμουνα στα πρόθυνα να κάνω κάτι. Και ουσιαστικά σκέφτηκα τι έχω, τι μπορώ να κάνω. Είμαι μόνος μου στο σπίτι, έχω το κινητό. Δηλαδή ξαφνικά όλοι σκεφτήκαμε τι έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, mm-hmm. κάτι. Εγώ άρχισα να σκέφτομαι παλιές ιστορίες, άλλους ανθρώπους που είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Άρχισα να γράφω κείμενα, να θυμάμαι ανθρώπους. Και κάποια στιγμή λέω, δεν δοκιμάζω να κάνω και μια αναπαράσταση αυτών των χαρακτήρων. Οπα. Έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι αναπαραστάσεις χαρακτήρων και τα βάζα και στο YouTube και το έχεις κρατήσει μέχρι και σήμερα και είσαι full ενεργός, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία με την παράσταση και με κάποιες άλλες υποχρεώσεις έχω κάνει μια παύση. Okay. Αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, καταρχήν να πω ότι δημιουργικά αισθάνθηκα πάρα πολύ γεμάτος και η μία ιδέα φέρνει την άλλη. Δηλαδή, ξεκινάς με κάτι, έρχεται μία άλλη ιδέα και μετά άλλη μία ιδέα. Οπότε έχω αρκετό υλικό για το μέλλον. Σιγά σιγά, να είμαστε καλά. Μια χαρά. Και να πω βέβαια ότι τα βίντεο αυτά στο TikTok ήταν και ο λόγος που προσεγγίσαμε τον Πιτ για αυτή τη δουλειά. Αλήθεια! Ναι. Από τα βίντεο έγινε αυτό, έγινε η κολεγιά. Η κολεγιά έγινε από τα βίντεο, γιατί. Εγώ συνεχίζω το πάνκερι. Το ρόλο του Πιτ ήταν να ερμηνεύσει ένας άλλος ηθοποιός. Okay. Ο Κώστας ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και ήταν η πρώτη μας διανομή αυτή. Όταν λοιπόν πέθανε ο Κώστας, είχαμε προβληματιστεί πολύ με την Αθανασία, ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Και ήταν η περίοδος που ο Πιτ, για λόγους δημιουργικούς, μπήκε σε αυτή. Μπήκε να κάνει αυτό το. Ναι, και γιατί είχαμε χαθεί και λίγο με την πανδημία, με τα χρόνια. Ο Πιτ έκανε και οικογένεια, παιδιά, έχουν αλλάξει λίγο οι ζωές μας. Και τον βλέπαμε με την Αθανασία. Να πω, τι καταπληκτικό αυτό που γέλασα, το είδες εκείνο, ναι. Και κάτι να λέμε. Γιατί όχι. Η Αθανασία λέει, εσύ θα τον έβλεπε τον Πιτ. Και τη λέω, ναι, χτες. Και το πήραμε τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτό που για τον ίδιο ήταν μια διάθεση για δημιουργία και για εκτόνωση ενδεχομένως της περίοδου εκείνης, λειτουργήσε πάρα πολύ και προς όφελός μας. Τέλειο. Και τέλειο. Να πω εδώ ότι πραγματικά από τα όνειρά μου τότε που ήμασταν στη σχολή ήταν να δουλέψω με την Αθανασία. Δεν είχε τύχει. Και όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν αυτό και αυτό για την παράσταση, ήταν σαν να ζούσα εκείνη τη στιγμή μέσα σε ένα όνειρο, αλλά και τι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα, ξαφνικά. Αυτό που ήθελες. Ήταν τρομερό, ήταν τρομερό. Παιχνίδια παίζετε. Αμέ. Ναι. Δεν ξέρω οι τρεις σας γενικά, ρε παιδί, να βρεθείτε σε ένα σπίτι κτλ. Αλλά γενικά που σας αρέσουν τα παιχνίδια. Ναι. Πολύ. Αντίνο και σένα. Πολύ. Για πάμε να παίξουμε. Δώσε recital.
Λοιπόν, δώσε ρεσιτάλ. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, δώσε ρεσιτάλ, τι μπορεί να είναι. Είστε ηθοποιοί και όταν έχω ηθοποιού καλεσμένου, σου δίνω κάποιο υποτιθέμενο σενάριο. Τέλεια. Για να κάνουν εκεί πέρα για ένα λεπτό, δύο, όσο έχετε όρεξη τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου. Να κάνουν του ηθοποιού. Ένα. Λοιπόν, στον Αντίνο, ναι, στον Πίτερ και στον Δημήτρη, αρέσει πολύ να διασκεδάζουν σε μπαράκια. Εντάξει, παιδιά. Okay. Τα κορίτσια ξενύχτα. Με ένα μυστικό. Ω, παπέδε την Αλέξη, πώ είναι στο βίντεο κλειπ αυτό. Όσο χαρούμενο ήσουν εσύ, όταν μου πει ότι είσαι ευτυχισμένο. Κλείνει την παρένθεση. Αυτό πραγματικά είναι. Πρέπει να, να κράτησε αυτό το βίντεο κλειπ 5 λεπτά. Λοιπόν, όσο το τραγούδι. Κλείνει αυτή η άσχετη παρένθεση και άστοχη. Λοιπόν, μία βραδιά και στα μπαράκια που πάνε αυτοί οι τρεις κολλητοί, πετυχαίνουν λίγο πιο δίπλα μία παρέα πανέμορφων γυναικών. Μία από αυτές όμως έχει το εξής κοινό με τους τρεις. Έχει κάνει one night stand και με τους τρεις. Αλλά, προσέξτε, κανείς δεν το έχει εκμυστηρευτεί μέχρι σήμερα στον άλλο. Πώς θα αντιδράσει ο καθένας ξεχωριστά στη μεγάλη αυτή αποκάλυψη? Μήπως, για παράδειγμα, ένας από τους τρεις την είχε ερωτευτεί κρυφά? Ο Αντίνος, δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Άρα τι βλέπουμε εμείς, δεν μας ακούει. Οπότε, ποια είναι εδώ η Μαρία? Ναι. Ναι. Ποια Μαρία? Η Μαρία. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι μηχανά. Γιατί, τι να το πω. Εγώ με τη συγκεκριμένη, γενικά ήμουν πολύ ερωτευμένος και είχε γίνει και μια φάση. Με τη Μαρία. Ναι. Εσύ με τη Μαρία. Ναι. Εσύ με αυτήν εδώ τη Μαρία. Ναι. Πότε? Πριν 6 μήνες, 7. 6 μήνες. Καλά, μην κάνετε έτσι. Γιατί δεν θα κοίταζε εμένα η Μαρία? Νόμιζα ότι είναι άλλο το γούστο της Μαρίας. Ναι, εντάξει, εσύ το νόμιζες επειδή κάνουν σαν τρελές όταν σε βλέπουνε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Όχι, 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 δεν το νόμιζα γιατί κάνουν σαν τρελές όταν σε βλέπουνε. Το νόμιζα γιατί έχω κι εγώ μια εμπειρία με τη Μαρία. Εμπειρία, Μαρία. Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Επειδή η Μαρία μου έχει εκμυστηριευτεί σε μήνυμά τη ότι είχε και μια εμπειρία με αυτόν. What? Εμπειρία, εντάξει. Θα ήθελα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλέσω να αφήσετε τη Μαρία, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, οκ. Εσύ κάτσε λίγο, πότε εσύ? Τίποτα. Τι, εγώ έχω το θέμα πότε, μου, πότε, χρονικά. Πότε, χρονικά. Εμένα με καίει όμως, χρονικά πες μου. Πριν από κάνα εξάμηνο. Και εσύ εξάμηνο. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, άρα δεν ήταν τίποτα. Πολύ καλό κορίτσι, Μαρία. Γιατί όμως? Γιατί μου είχε πει ότι έχει να κάνει σεξ? Κάνα εξάμηνο. Ότι ήμουν ένας φάρος στη ζωή της. Και μπορεί να τη έδειξε στον δρόμο. Όχι, δεν ξέρω, κάτι άλλο τη έδειξα. Δεν ξέρω τον δρόμο. Εννοείται ότι τη έδειξε κάτι άλλο. Μάλλον με αυτό που τη έδειξε, προσανατολίστηκε. Ωραία, και εσύ τώρα τι ακριβώς θες να. Με τη Μαρία, να μην τη φλερτάρουμε εκ νέου, να μην ξαναπάμε με τη Μαρία. Ναι, ναι. Θα κάνετε ένα βήμα πίσω. Αγάπη μου, για πάρ' την δικιά σου συγχαίρομαι και που τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Πολύ σκληρό. Τη έδειξε στον δρόμο. Αυτό όχι, είναι όχι. Η Ελλάδα του 1930. Ήθελε η Μαρία να το έχει δεμένο μόνο για σένα. Μην με κοιτάζεις καν. Μην με κοιτάζεις. Μην με κοιτάζεις. Ένιωσες μια απογοήτευση. Έλα, έλα, Δημήτρη. έλα. Δημήτρη, δικιά σου. Ω, ευχαριστώ φίλε. Να είσαι καλά. Είσαι καλά τώρα που έχουμε φάει την ίδια σούπα. Εγώ το κουτάλι. Φαντάζομαι σε σχέση να πιστεύεις ότι ο σύντροφος ή η σύντροφός σου ήταν μόνο με σένα. Ε, τι, όχι. Αγοράκι μου καλό. Εγώ δεν ψωνίζω από τα second hand. Είσαι πολύ, πολύ σκληρός. Είσαι πάρα πολύ σκληρός. Ο ρόλος ήταν σκληρός, όχι εγώ. Ναι, ο ρόλος. Τι, ο ρόλος, εσύ τον έφτιαξε το ρόλο. Ναι. Ναι. Ο Αντίνος ήταν ο ρόλος και είσαι σκληρός. Είναι πολύ. Είναι όταν διεκδικεί κάτι ερωτικά, είναι. Στα προσωπικά του είναι σκληρός, ε. Ναι. Πω, πω. Γιατί ρε Αντίνο, ε. Τι είναι αυτό το δίδυμο, αυτό. Η ζωή με ανάγκασε, Θέμη. Ποια ζωή? Η ζωή. Ήταν το. Δώσε ρεσιτάλ.